Ένα θέμα το οποίο μας έχει απασχολήσει και αναφέρομαι στην εφημολογία, στα σενάρια, στα δημοσιεύματα, στις τοποθετήσεις τελεχών της Βρετανικής κυβέρνησης αναφορικά με την επιστροφή των γλυπτών του Παρθενώνα στην Ελλάδα. Είχαμε την τοποθέτηση μέσω του επίσημου εκπροσώπου του, του Ρίση Σούνακ, του Βρετανού Πρωθυπουργού, ο οποίος δήλωσε, μεταξύ άλλων, ότι δεν υπάρχουν σχέδια για τροποποίηση της νομοθεσίας, σύμφωνα με την οποία ένα μουσείο μπορεί να διαθέσει αντικείμενα από τη συλλογή του μόνο σε πολύ συγκεκριμένες περιπτώσεις. Ωστόσο, όπως ανέφερε, θα μπορούσε να ληφθεί απόφαση για δανεισμό μέρους της συλλογής στην Ελλάδα. Το Βρετανικό Μουσείο είχε πει ότι επιθυμεί μια νέα συνεργασία, τόνισε, με την Ελλάδα για τα γλυπτά, αλλά όπως τόνισε, κάτι τέτοιο θα εφαρμοζόταν στο πλαίσιο του ισχύοντος νόμου, προσθέτοντας μάλιστα ότι πρέπει δεν πρόκειται να κομματιάσουμε τη σπουδαία, έτσι αναφέρω εκπρόσωπος, συλλογή μας, καθώς αφηγείται μια μοναδική ιστορία από το πρόσφατο παρελθόν. Εγώ να αναφέρω και το περιεχόμενο δημοσιευμάτων των προηγούμενων ημερών, σύμφωνα με τα οποία εξετάζεται το ενδεχόμενο να ιδρυθεί παράρτημα Βρετανικού Μουσείου στην Ελλάδα, προκειμένου να μεταφερθούν, βέβαια, υπό τη σκέπη πάντα του Βρετανικού Μουσείου στην Ελλάδα, τα γλυπτά του Παρθενώνα. Θέλω να συνδεθούμε αμέσως τώρα με τον κύριο Νίκο Βελόνη, τον πρόεδρο της ελληνικής κοινότητας στο Μάντσεστερ, στη Βρετανία, να τον συναντήσουμε. Τα έχουμε ξαναπεί, εκπρόσωπος εκεί των Ελλήνων στην περιοχή. Την καλησπέρα μας, κύριε Βελόνη. Καλησπέρα, κύριε Παναγιωτόπουλε. Να σας ευχαριστήσω θερμά. Έχουμε πραγματοποιήσει την ίδια συζήτηση πάνω κάτω και πέρυσι και το 2022 και μας μεταφέρατε το κλίμα το οποίο κυριαρχούσε τότε στις τάξεις της ελληνικής κοινότητας, αλλά και τι μετέφεραν τα βρετανικά μέσα μαζικής ενημέρωσης. Τις τελευταίες μέρες έχει ξεκινήσει πάλι αυτή η συζήτηση και τα σενάρια γύρω από την επιστροφή των γλυπτών στην πατρίδα μας, στην Ελλάδα μας, τον τόπο καταγωγής τους. Το κλίμα το οποίο διαμορφώνεται αυτή τη στιγμή, να ξεκινήσουμε με τα βρετανικά μέσα μαζικής ενημέρωσης. Ποιο είναι, τι αναφέρουν? Λοιπόν, το θέμα είναι ότι η μεγάλη πλειοψηφία του βρετανικού κοινού είναι υπέρ της επιστροφής των μαρμάρων του Παρθενώνα. Αυτό δεν το λέω εγώ, αυτό το λέει μία πρόσφατη έρευνα που έχει γίνει, ένα opinion poll, όπως λένε, το οποίο έγινε εντός του 22 και δείχνει ότι από αυτούς που απαντήσανε, πάνω από τους 2 στους 3, είναι υπέρ της επιστροφής των μαρμάρων του Παρθενώνα στην Ελλάδα. Έτσι. Αυτό λοιπόν είναι όσον αφορά το βρετανικό κοινό. Ναι. Το θέμα τώρα είναι τι γίνεται με το Βρετανικό Μουσείο και τη Βρετανική κυβέρνηση. Ακριβώς, γιατί φαντάζομαι τα αποτελέσματα των συγκεκριμένων δημοσκοπήσεων δεν λαμβάνονται και υπόψη πολύ σοβαρά από τη Βρετανική κυβέρνηση και το Βρετανικό Μουσείο. Ναι. Από ό,τι φαίνεται όμως, από ό,τι φαίνεται από τα δημοσιεύματα, το Βρετανικό Μουσείο ήταν σε απευθείας επαφή με την ελληνική κυβέρνηση πολύ πρόσφατα. Ναι. Μάλιστα δεν διαψεύθηκε ότι ο πρόεδρος του Βρετανικού Μουσείου και πρώην Υπουργός Οικονομικών, ο οποίος ήταν ο George Osborne, συναντήθηκε στα τέλη του Νοεμβρίου, δηλαδή μιλάμε για πριν από 2 εβδομάδες, 3, συναντήθηκε με τον Πρωθυπουργό κ. Μητσοτάκη στο Λονδίνο για το θέμα αυτό. Αυτό δεν διαψεύστηκε. Και προφανώς επειδή κάτι κινείται, ακριβώς, γι' αυτό το λόγο είχαμε και τις ανακοινώσεις, ναι, από το Πρωθυπουργικό Γραφείο και άλλη μια ανακοίνωση, αν μου επιτρέπετε να σας πω, χθες μόλις, η Υπουργός Οικονομικών, η οποία είναι η Μισελ Ντόνελαν, έκανε μια ανακοίνωση, μετά από κάποια σχετική ερώτηση βέβαια, ότι το να επιστραφούν τα μάρμαρα του Παρθενώνα μπαίνουμε σε μία, όπως το είπε, επικίνδυνη και ολισθηρή ατραπό για τις συλλογές του Βρετανικού Μουσείου. Δηλαδή εννοώντας ότι αν ξεκινήσουμε με τα μάρμαρα, πού θα σταματήσουμε. Μάλιστα. Αυτό έγινε μόλις χθες. Βλέπετε. Αυτό παρόλα αυτά δεν πρέπει να μας απογοητεύει. Νιώθετε ότι γίνονται... Ναι, είστε αρκετά χρόνια εκεί στην περιοχή. Και θέλω να μου πείτε λίγο, ξέρετε, αυτό που νιώθετε μέσα σας. Κάτι αλλάζει. Σίγουρα υπάρχουν διαβουλεύσεις. Σίγουρα την τελευταία διετία κορυφώνται κάποιες συζητήσεις. Σίγουρα αναφορές του Βρετανικού Μουσείου, Βρετανικής Κυβέρνησης, το γενικό, και γενικά ότι υπάρχουν πλάν B, πλάν C
σε αυτή τη συζήτηση που έχει ξεκινήσει εδώ και αρκετές δεκαετίες, σίγουρα σημαίνει κάτι. Ωστόσο εσείς, ως ένας εκπρόσωπος εκεί των Ελλήνων στην περιοχή, που ζει πολλά χρόνια στο εξωτερικό, νιώθει ότι αλλάζει κάτι? Ναι, η αίσθηση που έχω είναι ότι σύντομα θα έχουμε λύση. Το σύντομα δεν μπορώ να το καθορίσω αν θα είναι μήνες ή αν θα είναι ένα ή δύο χρόνια, αλλά πιστεύω ότι το πιθανότερο είναι ότι μέσα στους επόμενους μήνες ή αν το θέλετε ένα με δύο έτη το πολύ, ναι, θα έχουμε θετικές εξελίξεις. Αυτή είναι η αίσθησή μου. Το πιο πιθανό σενάριο, επειδή γνωρίζω ότι έχετε ασχοληθεί πάρα πολύ με το θέμα της επιστροφής των γλύπτων στην πατρίδα μας, κύριε Βελώνη, ποιο είναι? Τι πιστεύετε ότι στο τέλος θα υπερισχύσει? Δεν μπορώ να το ξέρω, αλλά ξέρετε, όλα τα σενάρια είναι πιθανά. Δηλαδή, λένε ότι μπορεί να επιτραπεί ο δανεισμός. Θα μπορούσε να είναι ένας δανεισμός επαόριστον. Ή αν θέλετε, όπως συνηθίζουν οι Βρετανοί να λένε, για 999 χρόνια. Δεν σας λέω ότι ξέρω κάτι τέτοιο, αλλά είναι κάτι το οποίο θα μπορούσε να έχει γίνει. Ή αυτό που λέμε, ένα παράρτημα του Βρετανικού Μουσείου στα χαρτιά μέσα στο Μουσείο της Ακρόπολης. Υπάρχουν λύσεις, αρκεί να υπάρχει θέληση. Και φαίνεται ότι αρχίζει και υπάρχει θέληση. Μάλιστα, μάλιστα. Θα μπορούμε να πούμε περισσότερα το επόμενο διάστημα. Σίγουρα είναι ένα σύριαλ εντός εισαγωγικών το οποίο έχει ακόμα αρκετά επεισόδια. Ναι. Ας ελπίσουμε θα έχει θετική κατάληξη. Να σας ευχαριστήσω θερμά, σας ευχαριστώ για την τοποθέτησή σας, για το κλίμα το οποίο μας μεταφέρετε, για τη συζήτηση που ανοίγουμε γενικά σε ένα θέμα το οποίο μας απασχολεί όλους. Να είστε καλά, κύριε Βελώνη. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Σας ευχαριστώ πολύ.